Μαζί μας, μάλλον, μέσω Skype, μέσω της τεχνολογίας, βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Χαρίτου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Ομό Ροδόπης, ο οποίος και επισκέφθηκε πολύ πρόσφατα, χθες, αν δεν απατώμε, κύριε Χαρίτου, το σταθμό, το σημείο διέλευσης. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα, κυρία Σταμπουλίδου. Έχετε δίκιο, χθες επισκέφθηκα το μεσημέρι. Και εκτός όλων των υπολείπων, επισημάνατε την ανάγκη για επιπλέον παρεμβάσεις από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Και παρακαλώ να σας ακούσω, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι βρίσκονται τα πράγματα και τι πρέπει να γίνει στο εξής? Και δικαιολογημένα, κυρία Σταμπουλίδη, απασχολεί, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό πως ο δικός τουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, υπάρχει έκδηλη αγωνία όχι μόνο των ανθρώπων του τουρισμού, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, αλλά και όλης της τοπικής κοινωνίας, ακριβώς γιατί συμβάλλει συνολικά στην τοπική οικονομία. Θα έλεγα, επειδή με ρωτήσατε για την εικόνα που σχημάτισα χθες από την επίσκεψη, θα σας έλεγα δεν είναι εικόνα σοβαρότητας μιας χώρας που θέλει να βασιστεί στον τουρισμό και στην τουριστική ανάπτυξη, κυρία Σταμπουλίδου. Και γι' αυτό υπάρχουν πράγματι βαρύτατες ευθύνες. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Γιατί δεν είναι εικόνα. Η εικόνα που συνάντησα δεν είναι εικόνα που πείθει. Για μια περιοχή που βασίζεται κυρίως στον οδικό τουρισμό, ότι δεν μπορεί εκεί να λειτουργήσει ως σημείο υγειονομικών ελέγχων για 1.700.000 επισκέπτες, κυρία Σταμπουλίδου, γιατί αυτός είναι ο αριθμός των επισκεπτών που διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο του συνοριακού σταθμού. Και αυτή μου η μορφή δεν αφορά ούτε τους φορείς που προσπαθούν να συνδράμουν έτσι ώστε να ό,τι μπορεί να γίνει να γίνει. Ούτε το ολιγάρχημο προσωπικό του ΕΟΔΗ. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα από τα δύο κλιμάκια που υπάρχουν στην πόλη της Κομωτινής για τον επιδημιολογικό έλεγχο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που συνάντησα είναι μια απόλυτη προχειρότητα. Μια ελαφρότητα, κυρία Σταμπουλίδου, που αντιλαμβάνεστε πως αν δεν ληφθούν άμεσα και ταχύτατα μέτρα, είναι βέβαιο ότι το πλήγμα θα είναι βαρύτατο για τις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και συνολικά, όπως σας προείπα, για την τοπική οικονομία. Ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κύριε Χαρίτου? Ποιες είναι οι ελλείψεις που παρατηρήσατε κι εσείς κατά την επίσκεψή σας? Κυρία Σταμπουλίδου, φαίνεται πως μιλάμε για ελάχιστες εγκαταστάσεις που έχουν γίνει, κυρίως μέσω της συνδρομής των επιμελητηρίων. Αντιλαμβάνεστε, δεν αρκούν ως σημείο ελέγχου υγειονομικών ελέγχων. Σας είπα ένα μέγεθος, 1.700.000 επισκέπτες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατο σε εκείνο τον χώρο, πράγματι και με τον τρόπο που μέχρι στιγμής έχει λειτουργεί, να μπορέσει πράγματι να καλύψει αυτό το μεγάλο μέγεθος των τουριστών, επισκεπτών που έρχονται από αυτό το σημείο εισόδου, που δεν είναι πια σημείο εισόδου μόνο της περιφέρειας, αλλά είναι όλης της χώρας, κυρία Σταμπουλίδου. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία, σαν ένα σημείο εισόδου όλης της χώρας, ότι εκεί που μας έλεγε η κυβέρνηση ότι εδώ και 6 μήνες προετοιμάζεται για να ανοίξει οργανωμένα και σχεδιασμένα ο τουρισμός, φτάσαμε λίγες μέρες μόνο πριν, 3 μέρες πριν, να κλείσει αυτό το συνοριακό σημείο, αφού το άφησε χωρίς να κάνει τις οποιασδήποτε εργασίες και προετοιμασίες, πράγματι για να αποτελέσει πύλη εισόδου του οδικού τουρισμού στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν σας κρύβω ότι ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Θεοχάρης, απαντώντας σε ερώτηση που πολύ έγκαιρα είχαμε καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από την περιφέρεια, μας καθησύχαζε, κυρία Σταμπουλίδου, ότι όλα θα πάνε καλά. Άρα είναι το υγειονομικό κομμάτι που μπαίνει στη μέση, έτσι? Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη στελέχωση και κατάλληλες υποδομές για να υποστηριχθεί η τόσο μεγάλη διέλευση που έχουν Βεβαιότατα. Τα σύνορα? Και το γνώριζε ο ΕΟΔΗ, όπως και η πολιτική προστασία, 6 μήνες πριν. Έγκαιρα, πριν 3 μήνες, είχαμε προειδοποιήσει, έχοντας και την αρνητική εμπειρία
αυτό που συνέβη, το φιάσκο της περσινής χρονιάς που κλείσαμε και δεν ήταν κλειστό το σημείο εισόδου. Θέλω λοιπόν να σας περιγράψω ότι επήγε έστω και τώρα στο και πέντε να ληφθούν όσο γίνεται περισσότερα μέτρα από την πολιτεία. Δεν μπορεί να επαφείται μόνο στην πράγματι καλή διάθεση των τοπικών φορέων και των επενδυτηρίων, έτσι ώστε όσο γίνεται και να στελεχωθεί η ΟΔΗ με διπλάσιο προσωπικό και το προσωπικό της αστυνομικής διεύθυνσης επίσης που Ροδόπης, που και αυτό έχει την ευθύνη της φύλαξης, αλλά βεβαίως να διευρυνθούν οι εγκαταστάσεις. Να διευρυνθούν, γιατί δεν μπορεί μόνο με αυτό το Άιζομποξ που έχει στηθεί να καλυφθούν όλες οι μεγάλες ανάγκες που αναλαμβάνω υπάρχουν για τους υγειονομικούς αναγκαίους ελέγχους που πρέπει να γίνουν. Αναφέρατε το και πέντε, κύριε Χαρίτου. Πιστεύετε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος να προληφθεί μια κατάσταση και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για φέτος το καλοκαίρι, δεδομένου ότι πέρσι χάθηκε αρκετά μεγάλο κομμάτι της κυβέρνησης. Να αναλάβει τις ευθύνες της κυβέρνησης. Έστω και τώρα να παρέμβει, να μην πανηγυρίζουν ούτε οι τοπικοί κυβερνητικοί βουλευτές, ούτε οι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση, αλλά πράγματι να ενδιαφερθούν έτσι ώστε έστω και στο και πέντε να στηριχθεί, να συμπληρωθούν οι εργασίες και οι αναγκαίες υποδομές, έτσι ώστε να λειτουργήσει για να μπορέσει να εξυπηρετήσει το μέγιστο δυνατό αριθμό επισκεπτών που τους έχει ανάγκη και ο τουρισμός και η τοπική οικονομία. Και βέβαια δεν θα αφήσω την ανάγκη να σημειώσω, κυρία Σταμπουλίδου, ότι πράγματι υπάρχει ένα σχέδιο που πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί συνολικά αυτό το σημείο εισόδου της χώρας με εγκαταστάσεις τέτοιες που να αντιστοιχούν στη σημασία, τη βαρύτητα και τον όγκο και την ροή των επισκεπτών που δέχεται, που σημαίνει σχέδιο, σημαίνει πράγματι να γίνουν χώροι ελέγχου, όχι μόνο του ΕΟΔΗ, όχι μόνο ελέγχου της διέλευσης, αλλά και ελέγχου του παρεμπορίου, ένας ενιαίος συνολικός χώρος που πράγματι θα είναι αντάξιος του πολύ σημαντικού αυτού συνοριακού σημείου εισόδου, επαναλαμβάνω, όχι μόνο για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά για όλη τη χώρα, κυρία Σταμπουλή. Το γεγονός ότι από πλευρά τους τα επιμελητήρια προέβησαν σε μία κίνηση για την πάταξη του παρεμπορίου με τα Άιζομποξ, τα οποία διέθεσαν για το συγκεκριμένο συνοριακό σημείο, θεωρείται ότι είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση? Ένα πρώτο βήμα, αναγκαστικό βήμα. Αλλά σας επαναλαμβάνω, η εικόνα που σχημάτισα δεν δίνει την αίσθηση σοβαρότητας και κυρίως της ετοιμότητας. Δηλαδή, να για να το καταλάβουμε έτσι λίγο πιο απλά, κύριε Βουλευτά, εσάς αυτό που σας προβληματίζει είναι το γεγονός ότι θα συναθρίζεται πολλοί κόσμος στο σημείο διέλευσης τη στιγμή που θα αναμένουν για να περάσουν από τον απαραίτητο υγειονομικό έλεγχο, και αυτό μπορεί να είναι κάτι αποτρεπτικό για την έλευση τουριστών από το συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή μας? Κυρία Σταμπουλίδου, για να έχετε μια αίσθηση το τι ακριβώς συμβαίνει στο σημείο ελέγχου του ΕΟΔΗ, όλος χώρος έχει τη δυνατότητα μόνο για 30 αυτοκίνητα. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα που διέρχονται. Και προφανώς αντιλαμβάνεσαι τον άλλο μήνα που η ροή θα είναι τεράστια, θα είναι αδύνατον, αν μείνει μόνο με τη μορφή που είναι σήμερα, να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο αριθμός των επισκεπτών. Νομίζω είμαι απολύτως σαφής. Η κίνηση που υπάρχει και ο ρυθμός διέλευσης των αυτοκινήτων και των επισκεπτών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ένα χώρο που, σας επαναλαμβάνω, μπορεί να καλύψει την παρουσία, την είσοδο μόνο 30 αυτοκινήτων. Είναι σαφές. Κύριε Χαρίτου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά στο σημείο αυτό. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.